Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Τώρα, άντε ένας δημοσιογράφος μετά από τόσες ώρες να βρει μια ερώτηση η οποία δεν έχει επαναληφθεί. Δεν φταίτε εσείς, προφανώς. Έχω την αίσθηση ότι θέλω να σας κάνω δύο θεσσαλονικιώτικες ερωτήσεις. Θεσσαλονικιώτικες. Αυτό που αντιμετώπισα χθες φεύγοντας από την ομιλία σας εδώ στο Βελίδιο ήταν σε δύο απέναντι πεζοδρόμια στην οδό Τσιμισκή, αντιμαχόμενοι να υβρίζονται υπέρ της Μακεδονίας και υπέρ της άλλης άποψης. Μου δημιουργήθηκε, ξέρετε, μια ανησυχία, όχι φόβος, ότι έτσι θα πάμε σε τέτοια πόλωση, σε τέτοια ένταση μέχρι τις εκλογές, δηλαδή δημιουργούμε μια κουλτούρα πόλωσης και έντασης. Αυτό τελικά μήπως είναι πολιτική επιλογή, σας κατηγορούν ότι είναι και πολιτική επιλογή. Το δεύτερο, επειδή είμαστε στην πόλη και πολλοί το περίμεναν να το πείτε χθες στο Βελίδιο, εγώ προσωπικά δεν το άκουσα, και επειδή έχω και απέναντί μου τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Ευκλήτη Τσακαλώτο, που ξέρω ότι είναι ΠΑΟΚ, τελικά τι θα γίνει με το γήπεδο του ΠΑΟΚ, κύριε Πρόεδρε? Πρώτον, έχετε ακούσει όλες τις ερωτήσεις, αλλά κάνετε δύο. Δεύτερον, η δεύτερη ερώτηση είναι λάθος, διότι ακούστηκε χθες για τον ΠΑΟΚ. Αλλά μάλλον εσείς θα ήσασταν έξω στα πεζοδρόμια, όπου όντως υπήρχε ένα κλίμα το οποίο δεν είναι ευχάριστο. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι αυτοί που εκπροσωπήσαν χθες την διαφορετική άποψη που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και τη σέβομαι, δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι σέβονται τη δημοκρατία, σέβονται το διάλογο, σέβονται την άλλη άποψη. Αλλά νομίζω ότι οι εικόνες που μεταδόθηκαν δυστυχώς όλο τον κόσμο είναι εικόνες που προσβάλλουν τη χώρα μας, δεν είναι εικόνες θετικές. Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ταυτίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τις ομάδες των ακραίων φανατικών που είδαμε χθες, με τους ανθρώπους που συμμετείχαν στα συλλαλητήρια του Φλεβάρι ή που έχουν διαφορετική άποψη για το Μακεδονικό. Σε καμία περίπτωση. Εγώ θέλω να επαναλάβω σε σχέση με αυτό ότι οι πολίτες πρέπει την διαφορετική άποψη να την επεξεργάζονται περισσότερο. Και τη γνώμη και τη θέση και τη στάση. Να ακούν επιχειρήματα, να ακούν τη διαφορετική άποψη, να κρίνουν, να συγκρίνουν. Και η ευάθυνση του διαλόγου νομίζω ότι θα μας κάνει καλύτερους, κρατώντας τις απόψεις μας και τις θέσεις μας σε κάθε περίπτωση. Και θα επαναλάβω βεβαίως ότι σε ό,τι με αφορά και σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση θα σεβαστώ το δικαίωμα της άλλης άποψης, της έκφρασής της, της διαδήλωσης. Θα είμαι ο τελευταίος εγώ που θα το σεβαστώ, αλλά από την άλλη πλευρά και το να προχωρήσει η χώρα μπροστά με βάση όσα ορίζει το Σύνταγμα, όσα ορίζουν οι νόμοι, η δημοκρατική νομιμοποίηση του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της κυβέρνησης να παίρνει κρίσιμες αποφάσεις. Πιστεύω βαθιά ότι πολύ σύντομα η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που διαφωνούν σήμερα θα συνειδητοποιήσουν τα μεγάλα ωφέλη, τα μεγάλα εθνικά ωφέλη αυτής της απόφασης. Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, αναφέρθηκα στην ομιλία μου χθες. Ήταν ένα από τα δύο θέματα που αφορούν την προσθήκη σε μια σειρά από παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στην πόλη, το στρατόπεδο Παύλου Μελά, για παράδειγμα, παρεμβάσεις που δίνουν ανάσα στους κατοίκους της πόλης Θεσσαλονίκης και άλλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει. Προσέθεσα δύο, αυτή που αφορά το γήπεδο του ΠΑΟΚ, δηλαδή την νομοθετική ρύθμιση που θα γίνει τις επόμενες μέρες στη Βουλή, προκειμένου ο περιβάλλον χώρος που ανήκει στο ΤΕΘΑ, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να περάσει στον Ερασιτέχνη, στην εταιρεία ειδικού σκοπού που θα δημιουργήσει για την ανακατασκευή του γηπέδου. Εφόσον υπάρχει επενδυτής ο οποίος έχει την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσει, πιστεύω ότι η πολιτεία πρέπει αυτό το έργο να το ενισχύσει. Και μακάρι να μπορούσαν όλες οι ανώνυμες εταιρείες στο ποδόσφαιρο να ενισχύσουν την προσπάθεια να εξυγχρονίσουν τις υποδομές. Μακάρι να
πάμε σιγά σιγά και σε ένα ελληνικό πρωτάθλημα που θα γίνεται όπως, με όρους όπως το βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι με όρους παράγκας, με όρους εν πάση περιπτώσει υποκόσμου ή με όρους χουλιγκανισμού που πολλές φορές το βλέπουμε στην Ελλάδα. Αναφέρθηκα όμως και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης και στην προοπτική της ανάπλασης της περιοχής εδώ, του εκθεσιακού κέντρου, γιατί πιστεύω ότι και αυτό είναι ένα έργο πνοής για την πόλη της Θεσσαλονίκης, πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο γιατί θα δώσει μια μεγάλη δυναμική στη ΔΕΘ, που είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για την πόλη, αλλά γιατί θα δημιουργήσει και ένα μεγάλο μετροπολιτικό πάρκο για όλους τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Τα σχέδια που έχουν εδώ η διοίκηση της ΔΕΘ είναι αυτό να ολοκληρωθεί σε 8 χρόνια από σήμερα, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από αύριο τη δουλειά και θα ξεκινήσουμε στοχευμένα και συγκροτημένα τη δουλειά, πρώτον με το ειδικό χωρικό σχέδιο, ακολούθως με τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και μετά με το προεδρικό διάταγμα, για να ακολουθήσουν οι άλλες απαραίτητες κινήσεις για να δημιουργηθεί, να πάρει σάρκα και οστά επίσης ένα σημαντικό όραμα για την πόλη. Αλλά αν τα αρθρίσετε όλα μαζί, που είναι το μετρό, που είναι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που είναι το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, που είναι η έκθεση της Θεσσαλονίκης και το γήπεδο του ΠΑΟΚ, όλα αυτά φτιάχνουν μια πόλη η οποία είναι πια σύγχρονη, μια πόλη η οποία δεν θα έχει να ζητιανεύει στην Αθήνα να παίρνει τον τίτλο της συμπρωτεύουσας, μια πόλη η οποία πραγματικά και με την επίλυση της διαφοράς με την γείτονα χώρα θα ανοίξει ως κέντρο για μετακοσμιστικό, εμπορικό, οικονομικό τις αγκαλιές της στην ενδοχώρα της, στα Βαλκάνια, και θα μπορέσει να γίνει το λιμάνι των Βαλκανίων, η πρωτεύουσα, η οικονομική και η εμπορική των Βαλκανίων. Αυτό είναι το όραμά μας για τη Θεσσαλονίκη. Από το Flash TV της Δυτικής Μακεδονίας, η κυρία Μαρκοπούλου Κατερίνα, και στη συνέχεια από το Ionian TV να ετοιμάζεται η κυρία Τραγουστίνα Τάσα. Το Ionian TV είναι από την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, εδώ απέναντί σας, ελπίζω να πείτε τόσα πολλά και για τη Δυτική Μακεδονία. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των αναπτυξιακών συνεδρίων στις 13 περιφέρειες της χώρας. Συνέδρια που ξεκίνησαν από τη Δυτική Μακεδονία. Έγινε η καταγραφή των ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες, αλλά και των προβλημάτων της κάθε περιοχής. Να σταθούμε λοιπόν στη Δυτική Μακεδονία, κύριε Πρόεδρε. Έχει προχωρήσει η υλοποίηση των στόχων που θέσατε? Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι αυτός ο πολύ σημαντικός θεσμός των αναπτυξιακών συνεδρίων, όπου έδωσαν τη δυνατότητα να συνθέσουμε μαζί με τις τοπικές κοινωνίες και τους δημιουργικούς παραγωγικούς φορείς το σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση κάθε τόπου, είναι ένας θεσμός που θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό, όπως σωστά λέτε, από τη δυνατότητα υλοποίησης όλων των αποφάσεων που από κοινού έχουμε πάρει. Γι' αυτό και έχουμε συστήσει ένα γραφείο παρακολούθησης με ευθύνη του Υπουργού Επικρατείας και Συντονισμού, του κ. Βερναρδάκη, όπου μελετάμε μία-μία όλες τις δράσεις οι οποίες έχουν εξαγγελθεί σε αυτά τα παρακολουθητικά συνέδρια σε σχέση με την υλοποίησή τους. Πρέπει να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μία φάση όπου περίπου το 35% των δράσεων σε πανελλαδικό επίπεδο είτε έχει ολοκληρωθεί είτε έχει ολοκληρωθεί πάνω από 50%, είναι σε πορεία δηλαδή υλοποίησης, και θα δώσουμε τη μάχη και την επίβλεψή μας, την προσπάθειά μας, ώστε το επόμενο διάστημα να υλοποιηθεί και μέχρι το τέλος της τετραετίας της θεματικής μας θητείας οπωσδήποτε να υλοποιηθεί και το υπόλοιπο 65%. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Δυτική Μακεδονία, είναι λίγο καλύτερα τα νούμερα. Εκεί είναι γύρω στο 40%, ίσως και λίγο παραπάνω, των δράσεων που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε είναι σε πολύ θετικό βαθμό υλοποίησης. Ειδικά όμως για τη Δυτική Μακεδονία, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει σημαντικά πράγματα το τελευταίο διάστημα. Όχι γιατί έχουμε μια καλή επικοινωνία με την περιφέρειά σας και τον περιφερειάρχη σας, αλλά γιατί πράγματι ο τόπος σας
έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες, οι οποίες έχουν μείνει αναξιοποιητές. Προχωρήσαμε, για παράδειγμα, σε μια πολύ σημαντική θετική τομή, που είναι η θέσπιση του ειδικού τιμολογίου, του περιβαλλοντικού τιμολογίου για το ηλεκτρικό ρεύμα, για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, που θα αποφέρει, πιστεύω, ορατό όφελος στα νοικοκυριά και στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Και είναι κάτι το οποίο είναι αυτό που λέμε ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, με την έννοια ότι η Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα η Κοζάνη, η Πτολεμαΐδα, έχουν υποστεί και υφίστανται τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για λογαριασμό όλης της υπόλοιπης Ελλάδας. Δικαιούνται λοιπόν αυτή την ανταποδοτικότητα. Επιπλέον, πρέπει να πω ότι οι δαπάνες, η χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων, αναπτυξιακών κονδυλίων που αφορούν την περιφέρειά σας, την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, έχουν δει μια αύξηση της τάξης του 150% τα χρόνια που εμείς είμαστε κυβέρνηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως, για να μην αναφερθώ και σε μια σειρά από δράσεις ενίσχυσης των αγροτών, της αγροτικής παραγωγής, των νέων αγροτών στην περιοχή, όπου ήταν και το πρώτο συνέδριο που ανακοινώσαμε την ένταξη υπεράριθμων υποψηφίων στο πρόγραμμα στήριξης νέων αγροτών. Μια σειρά λοιπόν από παρεμβάσεις και βεβαίως αυτές οι οποίες θα ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα με την συνεργασία και τη συνεπιμέλεια όλων μας. Πιστεύω ότι σύντομα θα βρεθώ στα μέρη σας για να επιβλέψω προσωπικά, όπως πήγα στην Κρήτη προχθές, την ολοκλήρωση της υλοποίησης των εξαγγελιών. Από το Ionian TV της Δυτικής Ελλάδας και της Πάτρας, η κυρία Τραγουστίνα Τάσα. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε, εδώ στα αριστερά, στην τρίτη σειρά είμαι. Από το Ionian Channel, από την Πάτρα, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα.